και την ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι θέλησε να κάνει αυτή την κουβέντα μαζί μας. Θα καλημερίσω τη Μέρη. Τη Μέρη, λοιπόν, την κοπέλα από την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, την ξεκίνησε ο Τάσος Ξαρχό. Και αυτό που με έχει συγκινήσει στη συγκεκριμένη κοπέλα είναι ότι και η ίδια δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε αυτή η κατάσταση να φτάσει ως εδώ. Μέρη μου, καλή σου μέρα και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι με δική σου συγκατάθεση δείχνουμε και το πρόσωπό σου. Πώς είσαι, αγάπη μου? Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά, γιατί γνωρίζω, να πούμε ότι η Μέρη είναι ιδιωτική υπάλληλος και ότι αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, όλο αυτό που έχει συμβεί την έχει επηρεάσει και στη δουλειά της και δεν έχει πάει στην εργασία της. Έτσι δεν είναι, Μέρη μου? Ναι, έχω πάρει κάποιες ημέρες εκτός από τη δουλειά μου, γιατί όλο αυτό με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Προκαλεί και προβλήματα στη δουλειά μου, όλο αυτό το στρες και όλο αυτό το άγχος, και βγαίνει στη δουλειά μου, θέλω να πω. Οπότε, επειδή δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα, έχω ζητήσει κάποιες ημέρες άδεια και μένω στο σπίτι λίγο να πάρω το χρόνο μου, να ηρεμήσω, να συγκροτηθώ κι εγώ. Έκανες μία ανάρτηση πολύ συγκινητική, στην οποία είπες ότι ελπίζω να μην κλάψει ποτέ κανείς επειδή είναι διαφορετικός. Και ναι, ταυτόχρονα ξέρεις τι με συγκινήσε, Μέρη μου, ότι την πρώτη στιγμή είπες ότι εγώ δεν ήθελα να φτάσει εκεί η κατάσταση. Και αν εκείνη τη στιγμή ερχόταν και μου ζητάει ένα συγγνώμη, θα το έλεγα όλα καλά και τέλος. Μα πραγματικά, οποιαδήποτε διαφορά και να έχεις με κάποιον. Και ξέρω ότι ανακυκλώνω τα λόγια μου και ξέρω ότι αυτό που λέω, δηλαδή, το έχω ξαναπεί, αλλά ειλικρινά, δεν έχεις με κανέναν συνάνθρωπό σου τίποτα προσωπικό, ούτε την οικογένειά μου προσέβαλε, ούτε... Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν μπορείς να λύσεις. Εγώ ήθελα ένα μήνυμα προσωπικό, όπως θα ήθελα ένα μήνυμα προσωπικό αν ήσουν και εσύ, που σε γνωρίζω, ενώ γιατί τον άνθρωπο δεν τον ήξερα. Αν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, το ίδιο πάλι θα έκανα. Ένα προσωπικό μήνυμα, να το λύσουμε, να απολογηθείς, να τελειώνει η υπόθεση εκεί. Με πείραξε πάρα πολύ όλο αυτό. Με πειράζει ακόμα πιο πολύ το ότι ενώ βλέπουμε έναν άνθρωπο να ταλαιπωρείται πάρα πολύ, βλέπουμε έναν άνθρωπο ψυχολογικά να πέφτει και δεν του δίνουμε το χώρο του να συγκροτηθεί και δεν του δίνουμε το χώρο του να ζητήσει τη βοήθεια σωστά και από τους ανθρώπους που πρέπει. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο να παίζουμε με τέτοιες ψυχολογικές καταστάσεις. Δεν είναι πώς θα το πω... Παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι. Σωστά. Αγάπη μου, σ' ακούω συγκινημένη, σ' ακούω βορκωμένη. Και καταλαβαίνω ότι... Όχι, είναι απόλυτα ανθρώπινο, γιατί όλοι μας έχουμε στεναχωρηθεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι, παρόλο αυτό που σου έχει συμβεί, εσύ αυτή τη στιγμή στεναχωριέσαι για την εξέλιξη και την υγεία του Τάσου, έτσι δεν είναι? Νιώθω τρομερές τύψεις. Όχι, αγάπη μου. Νιώθω τρομερές τύψεις και νιώθω ότι από την οικογένειά του... θεωρώ δηλαδή, πραγματικά το λέω αυτό, ότι από τη μητέρα του και από τον μπαμπά του και από... Δεν ξέρω αν έχει αδέρφιο άνθρωπος. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Εγώ δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Μέρη μου, δεν φταίς πουθενά εσύ όλο αυτό. Και αυτό το λέω όλος ο κόσμος πουθενά και στο είπες την πρώτη στιγμή. Αν μας ακούει ο Τάσος ή οτιδήποτε θες να του περάσεις κάποιο μήνυμα, να πεις κάτι τώρα για να λυθεί, παιδιά, όλο αυτό. Το παιδί... Να ζητήσει ίσως... βοήθεια. Να ζητήσει βοήθεια. Να μην ντρέπεται γι' αυτό. Δεν είναι ντροπή κανένας άνθρωπος όταν καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι, ξέρεις, καμιά φορά όταν ένας άνθρωπος δεν είναι ψυχολογικά σταθερός, δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι πραγματικά το παιδί χρειάζεται ψυχολογική και ψυχιατρική ίσως βοήθεια. Εσύ τώρα, αν έρθει και σου ζητήσει ο ίδιος ο Τάσος ένα συγγνώμη για όλα αυτά που έχουν γίνει, σε σένα προσωπικά, χωρίς να το μάθει ποτέ κανείς. Για σένα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, το συγχωρείς, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Αλλά ειλικρινά θέλω να ακούσω ένα συγγνώμη. Αλήθεια το λέω αυτό. Δεν θέλω να βγει στα κανάλια, δεν θέλω να ανεβάσει stories και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές δηλαδή τις κινήσεις. Για μένα δεν είναι απαραίτητες. Μπορούσαμε να το λύσουμε μεταξύ μας. Κοπέλα μου, συγγνώμη, εντάξει, είχα πιει λίγο παραπάνω. Ή κοπέλα μου, συγγνώμη, είχα τα νεύρα μου. Ή δεν ξέρω τι, οτιδήποτε και αν ήταν αυτό. Ακούς μια δικαιολογία. Μακριά από τις κάμερες και να σου πει απλά ναι, αυτό που είναι να λήξει. Ανθρώπινο. Ναι. Δηλαδή, όλο αυτό μπορούσε να λυθεί μεταξύ μας. Όλο αυτό. Και δεν μπορώ να φανταστώ. Και συγγνώμη τώρα που διακόπτω, κάποιος μίλησε, χίλια συγγνώμη.
δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν γονέα, κανέναν γονέα να μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία, να βλέπει το παιδί του να υποφέρει και εμείς αντί να το στηρίζουμε και να τον βοηθάμε, να τον πατάμε κι άλλο κάτω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ευαισθησία σου και η μεγαλοψυχία σου. Βέβαια, σε καταλαβαίνω γιατί κι εγώ έτσι θα αντιδρούσα στη θέση σου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είναι μεγαλοψυχία. Είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, με συγχωρείς και πάλι. Αυτό δεν είναι μεγαλοψυχία. Και αυτό επειδή το άκουσα πολλές φορές αυτές τις ημέρες, δεν είναι μεγαλοψυχία. Αυτό είναι μια λογική αντίδραση. Έτσι πρέπει να αντιδράμε. Ήρεμα. Έτσι. Να βλέπουμε ότι εντάξει, έγινε αυτό που έγινε. Κανένας δεν πρέπει να προσβάλλεται είτε για τα κιλά του, είτε για την εμφάνισή του, είτε γιατί έχει πολλά τατουάζ, είτε γιατί έχει ομοφυλοφιλικές επιλογές. Κανένας δεν. Έτσι είναι, όπως τα λες. Και όποιος νιώθει την ανάγκη να ζητήσει βοήθεια. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Είσαι υπέροχη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και με την εργασία σου και με όλα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Συγγνώμη, παιδιά.